Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση την οποία βιώνουν οι μικρομεσαίοι αγρότες του νομού Αχαΐας. Βρίσκονται στην κυριολεξία σε απόγνωση. Ύστερα από τα αλλεπάλληλα πλήγματα τα οποία δέχτηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, οι κτηνοτρόφοι, η παραγωγή πατάτας, καρπουζιού, ελαιόλαδου, ήρθε τώρα η σειρά και των παραγωγών των υνοπίσιμων σταφυλιών, οι οποίοι εξαναγκάζονται από τους έμπορους και τους βιομήχανους της συνοπιίας να πουλούν σε εξευτελιστικές τιμές τη σοδειά τους. Για παράδειγμα, όπως μας έχει καταγγελθεί, η τιμή στην ποικιλία του Ροδίτη κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση, μέσω όρος περίπου 18 ευρώ το κιλό, με κόστος το οποίο προσεγγίζει, σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, τα 25 λεπτά. Επίσης, σύμφωνα με τις καταγγελίες των ίδιων των αγροτικών συλλόγων της περιοχής, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη το επόμενο διάστημα και για την επερχόμενη παραγωγή ελαιόλαδου. Ήδη η τιμή πώλησης είναι πάρα πολύ χαμηλή της περσινής σοδειάς, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αναμένεται να πλήξει τη νέα φετινή παραγωγή. Έτσι λοιπόν, οι δηλώσεις της κυβέρνησης και εσάς προσωπικά ότι ενισχύει δήθεν στοχευμένα τους αγροτικούς κλάδους που έχουν πληγεί από την πανδημία, αυτό μέχρι στιγμής στην Αχαΐα δεν έχει ορατά αποτελέσματα. Αναφερόμενοι για παράδειγμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι περιμένουν ακόμη από το Πάσχα την ελάχιστη αυτή αποζημίωση μετά τη ζημιά που πάθαν 5 μήνες τώρα. Έτσι λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι πολύ σαφείς και συγκεκριμένες, κύριε Υπουργέ. Τι μέτρα συγκεκριμένα θα πάρει το Υπουργείο σας για την κάλυψη με ευθύνη του κράτους του χαμένου σήμερα εισοδήματος των παραγωγών των πληττόμενων κλάδων και όχι μια απλή αποζημίωση, την εξασφάλιση με ευθύνη του κράτους μια τιμή που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει ένα εισόδημα επιβίωση στους παραγωγούς και βέβαια την απαγόρευση εισαγωγών και σε κρασιά αλλά και σε πρώτες ύλες όπως για παράδειγμα μούστος που αξιοποιείται για την παραγωγή κρασιού είτε μέσα από παράνομες υλοποίησεις είτε μέσα από άλλες διαδρομές ούτως ώστε να μπορέσει πρώτα να διοχετευθεί η εγχώρια παραγωγή και μάλιστα σε τιμές προσιτές προς τη λαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω από την παρατήρηση για το θέμα των κτηνοτρόφων. Ενδεχομένως έχει υποπέσει στην αντίληψή σας ότι πλέον έχει σηκωθεί το μέτρο και επομένως γίνονται οι δηλώσεις των παραγωγών. Ήθελα εδώ να πω το εξής, γιατί τα ακούω καμιά φορά, ως προς το χρονικό διάστημα που αφήνουμε για να γίνουν οι δηλώσεις. Ας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπήρχε μια πρόταση από την πλευρά κυρίως των παραγωγών στις λαϊκές αγορές όταν δώσαμε την ενίσχυση των 15 εκατομμυρίων να μην είναι μεγάλο το διάστημα που ανοίγουμε προκειμένου να κάνουμε δηλώσεις. Είχα διαφωνήσει τότε γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δίνεται χρόνος προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να μπουν. Δώσαμε 30 μέρες. Θέλω να σας πω ότι ευτυχώς που δώσαμε αυτές τις 30 μέρες, οι περισσότερες δηλώσεις έχουν γίνει τις τελευταίες 4 ή 5 μέρες. Άρα η σύντμηση του χρονικού διαστήματος ουσιαστικά θα απέβαινε εις βάρος των παραγωγών και αντίστοιχο φαινόμενο παρουσιάστηκε και με την ενίσχυση των παράκτιων αλλιέων, όπου ενώ περιμέναμε γύρω στις 12.000-13.000 αιτήσεις ενίσχυσης, κάπου τόσες είναι οι άδειες παράκτιας αλλιείας, στην τελευταία εβδομάδα και στο κλείσιμο, είχαμε καταλήξει να έχουμε 10.000, γύρω σε 9.500 δηλώσεις. Άρα μας λείπανε 3.000-3.500 αλλιείς, στους οποίους θέλουμε εμείς να ενισχύσουμε και δεν ήρθαν να πάρουν τα χρήματα της ενισχύσεως. Δώσαμε άλλη μια εβδομάδα παράταση και διαμορφώθηκε διαφορετικά εικόνα. Το λέω για τους χρόνους αυτό και καμιά φορά για την κριτική, όχι τόσο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα των χρόνων. Θέλει λίγο προσοχή αυτή η κριτική. Πολλές φορές μπορεί να βλάψει, εν ονόματι της ταχύτητας, να βλάψουμε συμφέροντα παραγωγών. Τώρα, για τους κτηνοτρόφους σας απάντησα, ενισχύονται και προχωράει η διαδικασία της ενίσχυσής τους. Θέσατε το ζήτημα για την πατάτα και το καρπούζι. Έχουμε διαπιστώσει διαταραχή και στα δύο. Ενδεχομένως, μέχρι το τέλος της εβδομάδος, το πολύ την αρχή της επόμενης, θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα ποσά με τα οποία θα ενισχυθεί η πατάτα και το καρπούζι.
Το καρπούζι τώρα βέβαια συζητάμε για το πρώιμο, όχι αυτό το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη. Έτσι δεν συζητάμε για το καρπούζι αυτό, το τρέχον, γιατί εδώ έχουμε αγορά σε εξέλιξη, όχι. Αλλά για το πρώιμο που έχει κλείσει ο εμπορικός του κύκλος θα ανακοινώσουμε είτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, είτε την αρχή της επόμενης. Εχθές δηλαδή ουσιαστικά μελετήσαμε τους αριθμούς, έχουμε καταλήξει σε ποσά και θα γίνουν ανακοινώσεις, απλώς μερικά τελευταία τεχνικά στοιχεία για την ενίσχυση. Το ελαιόλαδο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης να την ανοίξουμε. Πάντως θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Κυρίως βέβαια πρέπει να πω, και αυτό είναι σημαντικό, ότι τώρα το ελαιόλαδο έχει πια ανωδική πορεία. Το τελευταίο μήνα διαπιστώνουμε ότι οι τιμές του βελτιώνονται σημαντικά και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η τιμή του ελαιολάδου από εδώ και πέρα. Αυτό λοιπόν ως προς τα θέματα των ενισχύσεων και μου θέτεται το ζήτημα με τα σταφύλια, να χρησιμοποιήσω τη δευτερολογία μου ή να μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Τώρα, όπως ξέρετε, για να ενισχύσουμε, επειδή είδαμε τη διαταραχή στην αγορά του ίνου, κυρίως λόγω του κλεισίματος εστίασης, κάναμε το μέτρο της απόσταξης κρίσης, αφενός, και δεύτερο, κάναμε το μέτρο του πράσινου τρίγου. 1,2 εκατομμύρια πήγε ο πράσινος τρίγος. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το δοκιμάσαμε για πρώτη φορά. Οφείλω να σας πω ότι ήμασταν αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσουν και οι παραγωγοί στο μέτρο αυτό. Και πήγε στα 20 εκατομμύρια και κάτι η ενίσχυση της απόσταξης κρίσης. Αυτό πρέπει να πω ότι έχει δημιουργήσει ήταν σημαντική παρέμβαση αυτή και έχει δημιουργήσει μια ισορροπία στην αγορά του σταφυλιού. Στην Αχαΐα έχουμε εντοπίσει προβλήματα στις τιμές. Είναι αλήθεια. Γιατί λέω έχω δημιουργήσει μια ισορροπία? Γιατί με έναν παράδοξο τρόπο, που θέλει λίγο σκέψη και περαιτέρω ανάλυση το τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς έχει συμβεί, υπάρχει μια διακύμανση τιμής στο σαφύλι σε περιοχές. Παραδείγματος χάρη, σε περιοχές στην Δυτική Μακεδονία, στο Αμύντεο, το σταφύλι διακινείται με υψηλότερες τιμές από τις περσινές. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές, η περιοχή δική σας είναι μια τέτοια, όπου πράγματι έχουμε δει χαμηλές τιμές στο σταφύλι. Δεν είναι η μόνη, υπάρχουν και άλλες περιοχές. Η Βιωτία έχει ένα αντίστοιχο θέμα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν δυσκολία. Άλλες περιοχές όμως δεν έχουν καμία δυσκολία. Το σταφύλι διακινείται καλά και διακινείται σε καλές τιμές. Επομένως, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω επί του παρόντος για το σταφύλι είναι ότι παρακολουθούμε στενά την αγορά και εάν χρειαστεί να παρέμβουμε, θα παρέμβουμε. Παρά τα αυτά, θέλουμε ακόμα, επειδή είναι σε εξέλιξη ο τρίχος και είναι και σε εξέλιξη τιμές, η συζήτηση για το πώς θα συμπεριφερθούμε εδώ είναι προώρη και οποιαδήποτε δήλωσή μου θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη στρέβλωση της αγοράς. Θα προσπεράσω γρήγορα διαδικαστικά θέματα. Βεβαίως δεν είναι τόσο πόσο θα είναι ο χρόνος που μπορούν να κάνουν κάποιοι τις δηλώσεις τους. Το ζήτημα είναι πόσο έγκαιρα γίνεται αυτό και πόσο έγκαιρα πάει η αποζημίωση. Γιατί άμα δούμε τώρα από το Πάσχα μέχρι τον Νοέμβρη που θα αρχίσει να αποζημιώσει, είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κύριε Υπουργέ, για τους κτηνοτρόφους και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δυσκολία στο να μπορέσουν να εμπλουτίσουν και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Όπως επίσης βέβαιως άνευε τσίπησε κάτι το ελαιόλαδο, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και η τιμή αυτή πάλι δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής του. Άρα λοιπόν είναι γιατί πράγμα συζητάμε. Όπως επίσης δεν είναι το ζήτημα το τι αποζημίωση θα δοθεί, αλλά πώς διασφαλίζεται το εισόδημα. Και η αποζημίωση, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι αναπληρώνουν ένα μέρος του χαμένου εισοδήματος. Και από αυτή την άποψη και τα μέτρα τα οποία πήρατε για το ενοποιήσιμο σταφύλι ή αυτά που θα εξαγγείλετε για την πατάτα και το καρπούζι, όπως για παράδειγμα η απόσταξη ή ο πράσινος τρίγος, είναι μέτρα ασπιρίνες, επιτρέψτε μου τον όρο. Δεν θέλω να αδικήσω την προσπάθεια, αλλά είναι μέτρα ασπιρίνες όμως. Γιατί είναι μέτρα ασπιρίνες? Γιατί για παράδειγμα ο πράσινος τρίγος σημαίνει, μιλάμε για καταστροφή παραγωγής. Θαυτικά είναι. Ξαναγυρίσαμε στα θαυτικά δηλαδή. Και το δεύτερο, η απόσταξη είναι 60 λεπτά το λίτρο, αν δεν κάνω λάθος. Άρα δηλαδή φανταστείτε μια σειρά ενώσεις, συνεταιριστικές εγώ λέω, δεν λέω είναι ο παραγωγός, οι οποίοι θα χρειαστούν με αυτή το πολύ μικρή ποσό της αποζημίωσης για την απόσταξη να χρηματοδοτήσουν τη νέα παραγωγή. Όταν χρωστάνε στους αγρότες χρήματα από την προηγούμενη περίοδο, την καλλιεργητική. Άρα το βασικό ερώτημα, κύριε Υπουργέ, ανεξαρτήτως όλο αυτό, είναι γιατί το κράτος δεν παρεμβαίνει
στον καθορισμό του κόστους παραγωγής. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και μην πείτε ότι είναι σοσιαλιστική ενέργεια αυτή. Γιατί θα σας πω μια σειρά παραδείγματα. Το κράτος δεν παρεμβαίνει στον καθορισμό της τιμής της εργατικής δύναμης. Ο νόμος Βρούτσι Αχτσιογλού αυτό κάνει. Χθες ψηφίσατε διάταξη όπου το δώρο του Χριστουγέννου θα υπολογίζει με τα 534 ευρώ. Τι δεν είναι κρατική παρέμβαση αυτό? Δεν είναι κρατική παρέμβαση του κράτου το ναυτιλιακό καύσιμο να μην πληρώνει ΦΠΑ? Ή για τους ηλεκτροπαραγωγούς να τους διασφαλίζεται τιμή? Είναι κρατικές παρεμβάσεις, κύριε Υπουργέ, και μάλιστα να σας θυμίσω ότι και στο παρελθόν ακόμη και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόριζε κατά περιόδους κατώτερες τιμές για αγροτική παραγωγή σε μια σειρά προϊόντα. Άρα λοιπόν αυτή είναι το ζήτημα, η κρατική παρέμβαση, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όταν έχετε ένα πακέτο δισεκατομμυρίων να διαθέσει στους επιχειρηματικούς ομίλους επί της ουσίας. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ορισμένα εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν ως αποζημίωση ελάχιστη στους αγροτοκτηνοτρόφους και στους ψαράδες. Αποτελεί πρόκληση αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό ζήτημα, αν θα πάρει η κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα που θα αναπληρώσουν οι αγρότες την απώλεια του εισοδήματός τους. Και είναι σημαντική. Θέλετε ένα καθορισμό της τιμής του κόστους να είναι αναπεριοχή, γιατί λέτε σε διαφορετικές περιοχές το σταφύλι έχει διαφορετική αντιμετώπιση? Θέλετε να είναι αναζώνες? Θέλετε ακόμη και ανά είδος προϊόντος? Βεβαίως, έχετε μια σειρά εργαλεία στα χέρια σας που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από την κυβέρνηση πολιτική βούληση να στηριχθεί το εισόδημα των αγροτοκτηνοτρόφων. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι να στηριχθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αναδεικνύοντας τον ταξικό της χαρακτήρα. Αυτό είναι το ζητούμενο και σε αυτό πρέπει επί της ουσίας να υπάρξει η απέτηση και η διεκδίκηση. Και όχι απλά και μόνο στον καθορισμό κάποιες ελάχιστες αποζημίωσης, απλά και μόνο, που αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσό των διαφυγόντων εισοδημάτων τα οποία έχουν οι αγρότες. Και τους δυσκολεύει και να ξαναμπούν στο χωράφι, αλλά και να επιβιώσουν ήδη και οι οικογένειές τους. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη, έχετε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ναι, και να θυμίσω ότι δεν είναι μαξιμαλιστικό αυτό το αίτημα. Ήδη σήμερα με ενημέρωσαν ότι η παραγωγή υνοποιήσιμου σταφυλίου στην Ισπανία, ένα από τα μέτρα που διεκδικούν είναι ο καθορισμός τιμής κόστους. Γιατί φαίνεται ότι έχουν ξεσαλώσει παντού οι μεγαλέμποροι και η βιομηχανία είναι ο παραγωγή.